Με κάθε λαμπρότητα θα υποδεχθεί αύριο η πόλη της Καλαμάτας τα άχρεντα πάθη του Σωτήρου Χριστού, εκ της Ιεράς Μονής Παπαγής των Ταξιαρχών, της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Αιγυαλίας, όπου και φυλάσσονται. Μέσα στα πλαίσια της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας μας, η οποία ζωή δεν έχει ούτε περικοπές ούτε διαλύματα, έχει προγραμματιστεί η υποδοχή των αχράντων παθών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού για την 5η 12 του μηνός το απόγευμα και ώρα 6. Τι είναι αυτά τα άχραντα πάθη? Για την ιστορία πρέπει να πούμε εν συντομία ότι είναι ένας ανεκτήμητος θησαυρός της Ορθοδοξίας, ένας θησαυρός ο οποίος έχει τη ρίζα του από τον ίδιο τον Χριστό. Είναι τα καρφιά με τα οποία σταυρώθηκε ο Χριστός, είναι μεγάλο τμήμα του Τιμίου Σταυρού, τμήμα της Ακανθίνου Στεφάνου, με την οποία στεφάνωσαν τον Χριστό, ο σπόγκος με τον οποίο τον πότισαν νερό και ξύδι και η χλαμίδα η κόκκινη με την οποία τον περιέδισαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες. Όλα αυτά φυλάσσονται στη Μονή Ταξιαρχών Αιγυαλίας, πάνω από την πόλη του Αιγίου. Και εκεί βρέθηκαν από τον Όσιο Λεόντιο, ο οποίος κατήγεται από την οικογένεια των Παλαιολόγων, και τους θησαυρούς αυτούς, φυλάσσοντάς τους οι αυτοκράτορες στο Βυζάντιο, λίγο πριν από την πτώση της πόλης, τους προσέφεραν στον ανιψιό τους Λεόντιο, προκειμένου να διαφυλαχθούν. Έκτοτε, λιγοστές φορές έχουν βγει από τη Μονή Καλαβρίτων, από τη Μονή των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Μία από τις λιγοστές αυτές φορές θα είναι και η υποδοχή εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Την Πέμπτη λοιπόν θα γίνει κανονικά η υποδοχή των θησαυρών αυτών, των κοιμηλίων, όχι όμως στον προκαθορισμένο τόπο. Είχε προγραμματιστεί να γίνει μεγαλειώδης υποδοχή και λιτανευτική πομπή από την οδό Αριστομένους δια της οδού Κολοκοτρώνη και στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όμως χάρη της προφύλαξης και προάσπισης της υγείας των συνανθρώπων και συμπολιτών μας, η υποδοχή θα λάβει χώρα μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στον Αύλιο Χώρο, και αντί της μακροσκελούς ακολουθίας του Μεγάλου Αποδείπνου θα τελεστεί μια σύντομη δοξολογία προκειμένου να αποφευθεί ο συνωστισμός.